Τώρα, οι αλλαγές στον επιδημιολογικό χάρτη της Κρήτης έχουν δημιουργήσει και αρκετές απορίες. Να σας υπενθυμίσουμε ότι από σήμερα το πρωί βρίσκεται στο βαθύ κόκκινο ολόκληρη η περιφερειακή ενότητα του Ρεθύμνου, η Δήμη Φεστού, Κισάμου και Χανίων. Πάμε στο Ρεθύμνο. Θα συνομιλήσουμε με την Αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, την κυρία Μαρία Λιονί. Κυρία Λιονί, καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Δασκαλάκη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με μία ερώτηση που και εσείς έχετε δεχτεί από το πρωί, αλλά και εμείς εδώ στην Κρήτη TV. Αν διαφοροποιείτε κάτι στις καθημερινές δραστηριότητες αλλά και στα μέτρα στις περιοχές που βρίσκονται στο βαθύ κόκκινο, γιατί μία ανακοίνωση από τον Δήμο της Κισάμου σήμερα το πρωί προκάλεσε έτσι κάποια ερωτηματικά από περιοχές όπως είναι η Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου, ο Δήμος Χανίων, ο Δήμος Φεστού αλλά και ο Δήμος Ανογείων που βρίσκονται στο βαθύ κόκκινο. Κοιτάξτε κύριε Δασκαλάκη, καταρχάς εμείς θα περιμένουμε τη νέα ΚΙΑ. Τη Δευτέρα οπωσδήποτε θα έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ, οπότε θα σταλεί στις Περιφερειακές Ενότητες. Οπότε εκεί θα δούμε, θα διαβάσουμε αναλυτικά τι θα ισχύσει για την εβδομάδα, τη μεγάλη εβδομάδα, στις περιοχές που είναι πολύ αυξημένο κινδύνο, όπως είναι όλο το Ρέθυμνο, ο Δήμος Χανίων κτλ. Τώρα, από ό,τι γνωρίζω και από επικοινωνία που έχω κάνει και με την τοπική εκκλησία σε σχέση με τις λειτουργίες της μεγάλης εβδομάδας, θα υπάρξει ΦΕΚ που θα βγει απόψε το βράδυ. Δεν θα υπάρξει κάποια μεγάλη διαφοροποίηση. Από όσο γνωρίζουμε, οι λειτουργίες θα γίνουν καταρχάς. Θα γίνουν σύμφωνα με τα ωράρια που έχει θέσει η πολιτική προστασία, όπως σε όλη την Ελλάδα και σε όλη την Κρήτη. Και με τον συγκεκριμένο αριθμό πιστών, όπως ισχύει και στις περιοχές που δεν είναι στο βαθύ κόκκινο. Νομίζω ότι ναι, θα λέει αυτό η ΚΙΑ, θα τη δούμε. Πάντως ότι θα γίνουν λειτουργίες είναι σίγουρο. Ότι θα γίνουν στα συγκεκριμένα ωράρια που θα γίνουν σε ολόκληρη την Ελλάδα και σε ολόκληρη την Κρήτη είναι επίσης σίγουρο. Τώρα δεν ξέρω αν διαφοροποιηθούν κάπως οι αποστάσεις, τα μέτρα κτλ. Δεν νομίζω, αλλά θα το δούμε αυτό αύριο. Τώρα, γνωρίζω ότι και εσείς έχετε γίνει αποδέκτης ανησυχιών από διάφορους φορείς, όπως είναι παραδείγματος χάρη η εστίαση, που με βάση τις ανακοινώσεις των προηγούμενων ημερών, τη Δευτέρα του Πάσχα ανεβάζει ρολά μετά από 6 μήνες απραξίας. Ένα θέμα λοιπόν που προβληματίζει όλες τις περιοχές που βρίσκονται στο βαθύ κόκκινο είναι τι μπορεί να γίνει με αυτές τις δραστηριότητες όσον αφορά το ωράριο και αν αυτό μπορεί να διαφοροποιηθεί μέσα στην επόμενη εβδομάδα. Έχετε κάποια πληροφόρηση ως προς αυτό? Ιδιαίτερη πληροφόρηση όχι, σας λέω, θα περιμένουμε να δούμε την ΚΙΑ τη Δευτέρα. Ούτως ή άλλως όμως είχαμε ετοιμάσει μία συνάντηση σαν περιφερειακή ενότητα, σαν περιφέρεια, με τους δύο συλλόγους που υπάρχουν εδώ, τους μεγάλους της εστίασης και των καταστημάτων του παραλιακού μετόπου στο Μητροπολιτικό Δήμο Ρεθύμνου, με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, με το λιμενικό ταμείο, με την αστυνομία, με το λιμεναρχείο και με την αρμόδια διεύθυνση δημόσιας υγείας, τη δική μας δηλαδή, και με τους επόπτες υγείας, προκειμένου να κάνουμε μία πρώτη κουβέντα, να δούμε πώς θα ξεκινήσει έστω και με τους όρους των παλαιών πρωτοκόλων να μιλήσουμε, να δούμε ότι θα πρέπει να ξεκινήσει με τους αυστηρούς όρους που έλεγαν και τα παλιά πρωτόκολλα. Θα δούμε τώρα και το νέο πρωτόκολλο τι θα περιέχει, με ποιους κανόνες, με τι ωράριο, με ποιες αποστάσεις. Είναι πάρα πολύ κρίσιμο και για το Ρέθυμνο και για την υπόλοιπη Κρήτη. Κύριε Δασκαλάκη, το επόμενο 15ήμερο, εγώ είμαι πάρα πολύ ανήσυχη. Πάντως επικρατεί, διότι, και συγγνώμη που σας διακόπτω, παρακαλώ, επικρατεί ένας σχετικός προβληματισμός στην Επιτροπή των Εμπειρογνωμών για την Περιφερειακή Ενότητα του Ρεθύμνου. Βεβαίως, το γνωρίζω. Παρά το γεγονός ότι υπάρχει μια οριακή μείωση στα κρούσματα τις τελευταίες ημέρες, ναι, παραμένει όμως το επιδημιολογικό φορτίο υψηλότερο σε σχέση με περιοχές με πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό, όπως είναι παραδείγματος χάρη το Ηράκλειο. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Το παρακολουθώ πάρα πολύ στενά από πάρα πολλές πλευρές. Σας είπα ότι είμαι πάρα πολύ ανήσυχη. Στενοχωριέμαι ειλικρινά, διότι καταρχάς με απασχολεί η υγεία των ανθρώπων μας εδώ, των συμπολιτών μου, η υγεία τους, η ζωή τους. Έχουμε χάσει ανθρώπους.
Με απασχολεί επίσης το εξίσου το γεγονός ότι περιμένουμε να αρχίσει η τουριστική περίοδος σε 15 μέρες, να ξεκινήσει η οικονομική ζωή των ανθρώπων, να πω και εγώ αυτό το κοινώς λεγόμενο, αλλά αυτή που είναι και μια μεγάλη αλήθεια, να πάρουμε πίσω όλοι μας τις ζωές μας, να είμαστε γεροί. Όμως παρατηρούμε στο Ρέθυμνο ότι υπάρχει μια στασιμότητα μεν, αλλά με αρκετά μεγάλο αριθμό περιπτώσεων ανθρώπων που νοσούν. Ο μεγαλύτερος αριθμός βέβαια είναι στο Μητροπολιτικό Δήμο. Mm-hmm. Με ανησυχεί όμως, κύριε Δασκαλάκη, το γεγονός ότι υπάρχει τώρα διασπορά και στους υπόλοιπους δήμους. Δηλαδή σε δήμους ορεινούς ή δήμους με μικρές κοινότητες που δεν υπήρχε έτσι μέχρι τώρα κανένα πρόβλημα. Τώρα βλέπουμε εστίες κρουσμάτων και μέσα σε να νοσούν ολόκληρες οικογένειες και σε μικρά χωριά με πολύ λίγους κατοίκους, και αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Προσπαθούμε με την υπηρεσία μας, οι δικοί μας συνεργάτες, mm-hmm. πηγαίνουν, έχουν οργώσει πραγματικά όλο τον νομό, όπου πηγαίνει ο ΔΥ ή οι κινητές μονάδες για να κάνουν τα rapid test ή τα μοριακά. Πηγαίνουν οι υπηρεσιακοί μας παράγοντες, συνεννοούνται με τους τοπικούς εκεί, τους προέδρους, τον τοπικό δήμο, προσπαθούν να βγάλουν τον κόσμο έξω από τα σπίτια τους, να μην φοβούνται, να κάνουν τα τεστ, να δούμε ακριβώς τι συμβαίνει στον τόπο μας για να μπορέσουμε να περιορίσουμε το κακό. Προσπαθούμε να πείσουμε τους ανθρώπους μας να κάνουν λίγη υπομονή ακόμα, γιατί δυστυχώς βλέπω ότι στην ενδοχώρα, και έχω πάει και εγώ ίδια, κύριε Δασκαλάκη, ο κόσμος έχει γίνει πια, πραγματικά έχει αυτό που λέμε ισχύει, έχει κουραστεί, έχει εκνευριστεί, έχει τον απασχολούν πάρα πολλά προβλήματα. Σε κάθε περίπτωση, κυρία Λιονή, περιμένουμε να δούμε τι θα προκύψει. Πληροφορίες μέχρι στιγμής, επειδή υπάρχουν ερωτήματα από τους τηλεθεατές, είναι ότι δεν αλλάζει κάτι στις περιοχές που είναι στο βαθύ κόκκινο όσον αφορά τα μέτρα. Η πληροφορία μας είναι ότι δεν αλλάζει κάτι, ότι θα γίνουν και οι λειτουργίες κανονικά, όπως στην υπόλοιπη Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα, θα γίνουν και εδώ στο Ρέθυμνο, με τους όρους που ήδη mm-hmm. η Εκκλησία της Κρήτης έχει δημοσιοποιήσει. Ένα άτομο ανά 25 τετραγωνικά μέτρα. Ακριβώς. Εντός των εκκλησιών και ένα ανά 10 τετραγωνικά μέτρα εκτός, με διπλή μάσκα και εντός και εκτός. Ακριβώς, με τα self-test που θα κάνουν οι ιερείς, οι ιεροψάλτες και τέλος πάντων οι άνθρωποι οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται μέσα στο ναό. Το είπε και το ρεπορτάζ σας προηγουμένως. Εδώ οι Μητροπόλεις έχουν βγάλει το πρόγραμμά τους, το Μάλιστα. ωράριο δηλαδή λειτουργίας όλων των ναών. Εντάξει, θα κάνουμε ακόμα λίγη υπομονή 10-15 μέρες και νομίζω ότι Μάλιστα. και εδώ στο Ρέθυμνο θα πάνε καλύτερα το πράγμα. Κυρία Λιονή, σας ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καληνύχτα.